Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Farming Simulator 22 μαζί με τον μικρό Μήτρο. Είμαστε σε αυτό το σημείο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Είμαστε μήνας Ιούνιος, έχουμε κάποιες ζουλίτσες, έχουμε αναλάβει κάποιες ζουλίτσες για κάποιους γείτονες εδώ τριγύρω. Είναι μεγαλούτσικες ζουλές, δοκιμάζουμε νέα μηχανήματα, αλλά θα αγοράσουμε και ένα νέο όχημα στο σημερινό επεισόδιο και θα είναι πάρα πολύ τούμπανο. Μείνετε συντονισμένοι σε όλη τη διάρκεια του βίντεο να δείτε τι ακριβώς θα κάνουμε και ελπίζω να σας αρέσουν. Άμα δεν θέλετε να χάσετε επόμενα επεισόδια με το μικρό Μήτρο, σιγουρευτείτε ότι είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι πατώντας την εγγραφούλα από κάτω και πατώντας και το καμπανάκι να μην χάνετε νέες ειδοποιήσεις για νέα βίντεο καθημερινά, νέα βίντεο στο κανάλι. Τώρα, αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, αφήστε ένα like. Θέλουμε να βάλουμε ένα στόχο στα 500 like για το σημερινό επεισόδιο. Πιστεύω το έχουμε, οπότε σπάστε το κουμπί του like και πάμε να απολαύσουμε το σημερινό επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, έχουμε εδώ πέρα τα μηχανήματα που έχουμε φτιάξει, τα σεντάκια μας εδώ, τα έχουμε φυλαγμένα όλα από κάτω. Έχουμε και τις κομπίνες και αυτά. Εδώ έχουμε μόνο το σόργουμ μέσα, τη σόγια και αυτά που είχαμε, το πουλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Τη σόγια δεν την είχαμε εδώ όμως, αλλά παρόλα αυτά την πουλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο και είμαστε αυτή τη στιγμή 354.000 στην άκρη. Το σιταράκι, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και είναι σχεδόν έτοιμο. Αύγουστο πιστεύω θα είμαστε κομπλέ να το μαζέψουμε. Όπως βλέπετε, έχει πετάξει και το στάχι από πάνω, να το δείτε και λίγο πιο κοντά. Βλέπετε, είναι πράσινο ακόμα, αλλά θέλει δουλίτσα. Έχουμε τρία πολύ τεράστια χωράφια με wheat. Έχουμε εδώ και τις ελίτσες μας, οι οποίες ελίτσες ακόμα δεν έχουν πετάξει. Λογικό, έχουμε ακόμα μήνες για να πετάξουν και καρπό, αλλά και να τις μαζέψουμε. Σήμερα έχω κάποια άλλα σχέδια. Έχω αναλάβει δύο contracts, δύο πάρα πολύ μεγάλα contracts. Όπως βλέπετε, έχουμε αναλάβει το 26 το χωράφι και το 45 το χωράφι. Θέλω να πάμε να αρχίσουμε με το 45, να κάνουμε ένα plow. Που έχω τα μηχανήματα εδώ πέρα. Θα πάρουμε το McCormick, θα πάρουμε το πλό το 9 μέτρο. Θα πάμε να κάνουμε λίγη δουλίτσα εκεί πέρα. Και μετά έχω στο μαγαζί, όπως θα δείτε εδώ πέρα, το Bruin. Είναι ένα τεράστιο μηχάνημα που ρίχνεις herbicide, ζυζανιοκτώνα, γενικά φάρμακα και λοιπάσματα και τέτοια. Τον έλαβα, πήρα και τον εξοπλισμό του. Μας έδινε 22.000 ο γείτονας αυτός για να του κάνουμε το μεγάλο το χωράφι, όπως είδατε. Είναι το μεγάλο χωράφι που είχαμε μαζέψει και τη σόγια μας το 26. Οπότε αυτό έχουμε, να κάνουμε ακόμα μια δουλίτσα σε αυτόν. Είμαστε φιλαράκια με αυτόν πλέον. Ό,τι θέλει, μας δίνει τη δουλειά του. Ελπίζω να μας δώσει και τη δουλειά του και όταν είναι να θερήσουμε, να μαζέψουμε και από εκεί λίγο ακόμα καρπό να έχουμε για την επόμενη χρονιά. Μου είχατε πει ότι ανοίγει το παράθυρο πίσω εδώ και βγαίνω, να μην βγαίνω συνέχεια έξω. Το παράθυρο δεν ανοίγει με κάποιο τρόπο. Δεν είναι από τα σπαστά τα παράθυρα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος εγώ. Αλλά δεν ανοίγει από ό,τι βλέπω. Κομπλέ, οπότε έβαλα και το τέτοιο. Και σήμερα έχω να το σηκώσουμε και πάνω γιατί δεν με αφήνει να πάω με παραπάνω χιλιόμετρα. Σήμερα έχω να αγοράσω και κάτι που θέλω, παιδιά. Σήμερα θα αγοράσουμε ένα νέο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο θα το αγοράσουμε μόλις τελειώσουμε το 45, το χωραφάκι. Τώρα θα περάσουμε απέναντι, θα πάμε λίγο αριστερά προς τα κάτω που θέλουμε να βρούμε το χωράφι. Μόλις τελειώσουμε το 45 το χωράφι, πάμε, παίρνουμε το αυτοκίνητο και πάμε στον έμπορο γιατί με έχει ειδοποιήσει ότι έχει φέρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο που το είχα παραγγείλει. Οπότε το έχουμε εδώ πέρα, στην πόλη μας. Θα πάμε να το δούμε, θα κάνουμε κάποιες μετατροπές που θέλουμε γιατί έχει αρκετά customization και θα είναι πάρα πολύ τούμπανο. Θα το δείτε κι εσείς. Και μετά πάμε να πάρουμε και το μηχάνημα που είδατε εκεί πέρα, το sprayer, το αυτοκινούμενο, και θα πάμε να κάνουμε τη δουλίτσα και στο μεγάλο το χωράφι. Να ρίξουμε το λίπασμα, το φάρμακο για τα χορταράκια και να πάρουμε και από εκεί κάποια έξτρα χρήματα. Στο επόμενο επεισόδιο, είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι στο επόμενο επεισόδιο μπορεί να βάλουμε το εργοστάσιο για το λάδι. Ήρθα λάθος τώρα. Αλλά δεν πειράζει, καλά ήρθα γιατί από εδώ πέρα είναι το 45, το επόμενο. Οπότε κομπλέ. Είχα πει θα βάλω το ελαιοτριβείο. Δεν περιμένεις? Πρέπει να περιμένω εγώ δηλαδή? Ήθελες να στρίψεις. Θα βάλουμε το ελαιοτριβείο στο επόμενο τώρα. Γιατί σήμερα έχω να κάνουμε αυτές τις δουλίτσες που βλέπετε εδώ πέρα. Ίσως προλάβουμε να βάλουμε πιεστικό μηχάνημα σήμερα και ένα workshop για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες μετατροπές και στο συνεργείο μας. Θα το δούμε. Αλλιώς θα μπουν μαζί με το εργοστάσιο. Στο επόμενο επεισόδιο έχουμε και εδώ και βενζινάδικο που βλέπετε στο δεξί μας χέρι. Τώρα βρούμε το δρομάκι που μπαίνουμε μέσα. Έλα φιλαράκι μου, πού θα πας? Ωραίος. Από εδώ θα πάμε, το χωμάτινο το δρόμο. Περνάμε εδώ το τρένο. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτό εδώ... εκτόξευσα μόλις μια πινακίδα για το τρένο. Αυτό εδώ πέρα είναι το χωραφάκι. Είναι αρκετά μεγαλούτσικο. Αλλά πιάνουμε αρκετά μέτρα με το 9 μέτρο. Δεν έχω συνδέσει τα καλώδια μάλλον πίσω. Τα έβγαλα εκείνη την ώρα που ξανά έκανα κάτι κόλπα. Οπότε τώρα είμαστε κομπλέ. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε εδώ τις δουλίτσες μας. Δεν είναι και τόσο μεγάλο, είναι μακρύ, αλλά πιστεύω θα το φάμε γρήγορα. Γρήγορα δεν θα το φάμε, θα κάνουμε κανένα
20 λεπτό πιστεύω, έτσι όπως το βλέπω από την εμπειρία μου, σίγουρα. Βγάζουμε και πετρούλες εδώ, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί εμάς μας είπε, μας φώναξε μόνο να κάνουμε ένα απλό εδώ πέρα. Κάτι θα είχε βάλει πριν, δεν ξέρω τι είχε βάλει, να το δούμε. Είχε out. Εντάξει, μπορεί να θέλει να το κάνει όργωμα για να μην βγάζει χορτάρια αργότερα. Μπορούσε με ένα seeder που είναι direct drill να το κάνει από πάνω, αλλά μάλλον θα ήθελε και πλό το χωράφι του, γιατί θα έχει καιρό να το κάνει. Οπότε, σε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο τοπίο θα κάνουμε το plow. Μας ξέφυγε λίγο εδώ πέρα, δεν μας πειράζει. Τσεκάρετε λίγο τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Έχουμε θέα όλη την πόλη στο πιάτο μας. Και πάμε να απολαύσουμε μια ακόμα υπέροχη μέρα εδώ στην Γαλλία. Μας λέει για λίγα συννεφιά προς το μεσημεράκι, αλλά πιστεύω δεν θα έχουμε κάποιες βροχές. Έχω βρει και ένα ωραίο τέτοιο τραχτεράκι για τις ελιές. Θέλω να το δοκιμάσω λίγο πρώτα, να δω ότι μας κάνει ότι μπορούμε να μπούμε μέσα. Ένα καινούριο mod είναι. Και όταν έρθει η στιγμή να κάνουμε κάποια εργασία εκεί στις ελιές, θα το δείξουμε. Θα πάμε να το αγοράσουμε αρχικά. Θέλω να το δοκιμάσω όμως ότι χωράει, να είμαστε σίγουροι, μην το πάρουμε τζάμπα. Οπότε κατεβάζουμε εδώ και πάμε να συνεχίσουμε τη δεύτερη μας σειρά. Πόσο τις εκατό είμαστε τώρα, γιατί δεν κοίταξα να μου βγάλε 10%. 10% είμαστε τώρα. Οπότε πιστεύω θα κάνουμε 9 ακόμα φορές πάνω κάτω όπως κάναμε τώρα. Άμα διακρίνω από τη μία φορά, τώρα μας έβγαλε μόλις το 10 σαν μήνυμα. Πιστεύω 9 φορές και κάτι, κανένα δεκαριά φορές πάνω κάτω ακόμα τις θέλουμε. Οπότε πάμε λίγο γρήγορα να το δούμε σε ένα timelapse, γιατί δεν έχουμε να πούμε ακόμα κάτι. Και τα λέμε ξανά σε λίγο μόλις έχουμε προχωρήσει λίγο με τη δουλίτσα. Όπως βλέπετε παιδιά, μόλις φτάσαμε στο 60% του χωραφιού. Έχουμε λίγη δουλίτσα ακόμα, έχουμε το 40% να κάνουμε ακόμα. Βλέπετε, έχουμε κάνει όλο αυτό και έχει μείνει όλο αυτό. Λοιπόν, το επόμενο χωράφι που έχουμε τη δουλίτσα είναι το 26, που είναι το διπλανό χωράφι που βλέπετε εδώ στο βάθος, σε αυτό το τεράστιο. Αυτό έχουμε να το κάνουμε spray. Να ρίξουμε ζυζανιοκτόνο. Κάτι, να δούμε τι έχει βάλει αρχικά. Και θα δούμε πώς θα φαίνεται. Θα είναι μεγάλο το χορτάρι, θα φαίνονται τα τέτοια, θα ξεχωρίζουν τα χορτάρια από το crop, ή θα παιδευτούμε λίγο παραπάνω. Θα το δούμε. Σήμερα έχω επίσης να πουλήσω και αρκετά αυγά που είχαμε πει. Έχουμε βγάλει αρκετά. Στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου είχαμε πάει στις κότες, είχαμε ρίξει μια ματιά. Και πάμε να τις γεμίσουμε και λίγο φαγητάκι ακόμα με σόργου να φάνε. Αλλά είχαμε βγάλει 5-6 παλέτες με αυγά, είχαμε αρκετά. Θα πάμε να τα πουλήσουμε, γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχει καλή τιμή. Θα το τσεκάρουμε λίγο. Πάμε εδώ και θα πάμε στα αυγουλάκια μας. Είναι 3.700 στο τέτοιο στο bakery. Το οποίο bakery είναι, δεν θυμάμαι που είναι ακριβώς. Α, είναι ο Κυραριστίδης, δεν θυμάμαι ακριβώς, λέω, μπερδεύτηκα. Συγχωράτε με. Βλέπετε, έχουμε κάνει αυτό το χωραφάκι. Εδώ έχουμε sorghum, το 26. Ναι, έχει sorghum, οπότε θα φαίνεται, πιστεύω. Λοιπόν, τα ζώα μας είναι εδώ, τα βλέπετε. Έχουμε 7.000 κοντά αυγά. Έχει κοκκινήσει, δηλαδή μου λέει, σαν μου λέει, έλα πάρτα γιατί δεν χωράμε άλλα. Και έχουμε και λίγο 2-300 φαγητό. Οπότε θα πάμε να το γεμίσουμε και φαγητό και θα πάρουμε και με το καινούριο όχημα τα αυγουλάκια να πάμε στον Κυραριστίδη να τα πουλήσουμε εκεί πέρα. Και θα είμαστε κομπλέ. Σήμερα με τα χρήματα που θα πάρουμε, δεν ξέρω πόσο θα μου κοστίσει το αγροτικό με τα customize και αυτά που θέλω να του κάνω. Αν μου κοστίσει όσο πουλήσω το άλλο, δηλαδή κάνα 30 κάπου εκεί μου το πιάνει τώρα όπως το έχω το άλλο, 30.000 ευρώ, και μου κοστίσει τόσο, θα είμαι ξανά στα ίδια 354, δηλαδή παίρνω κάνα 10.000 από εδώ και κάνα 20 από το άλλο που θα πάρουμε, συν τα έξοδα που θα δώσουμε για
το φάρμακο. Πιστεύω θα ξαναγγίξουμε λίγο με τα αυγά και όλες. Κάνα 400, δεν ξέρω. Μπορεί να λέω και πολλά. Θα το δούμε όμως, θα τα μάθουμε. 400 δεν θα φτάσουμε σίγουρα. 380-90, αναλόγως πόσα είναι τα contracts, δεν θυμάμαι. Είναι 9,5 και 22. Πιστεύω τα 30.000 από τα contracts θα τα βγάλουμε. 9,5 και 22. Σίγουρα. Στο μεγάλο το δέντρο εκεί πιστεύω θα ολοκληρωθεί. Το πέρασε το μεγάλο δέντρο. Πού είναι? Ολοκληρώθηκε. Εντάξει, δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Είχαμε μία μισή κολόνα απώλεια. Λοιπόν, έτοιμο αυτό. Τσεκάρτε λίγο και πώς έχει γίνει το τραχτεράκι τώρα εδώ πέρα από το τέτοιο που είχε κάτω, από το lime. Έχει ασπρίσει όλο, θέλει πλύσιμο. Πάμε, αφήνουμε το μηχάνημα στο σπίτι, αφήνουμε το plow, αφήνουμε το τραχτεράκι δίπλα. Τι γίνεται πίσω? Όχι, είχε σκόνη ο καθρέφτης, νόμιζα ότι είχε φωτιά πίσω. Και φεύγουμε απευθείας με το αγροτικό μας για το μαγαζί, πουλάμε το αγροτικό, αγοράζουμε το καινούργιο αγροτικό και πάμε να δουλέψουμε στο άλλο το χωράφι μετά. Φύγαμε. Οπό, πάρα πολύ βρώμα, παιδιά, πάρα πολύ βρώμα και θα κάνουμε και κακό στο χρώμα του. Λοιπόν, παίρνουμε το αγροτικό μας τώρα και κατευθυνόμαστε στο μαγαζάκι μας. Θα κλείσουμε την πόρτα, μην μπει και ο Χάρλεϊ μέσα. Θα βάλουμε και λίγο φαγητό εδώ. Πού είναι τώρα, πού έχει πάει? Χάρλεϊ! Χάρλεϊ! Πού έχει πάει το παιδί? Δεν ξέρω, θα τον δούμε μετά. Λοιπόν, ωραίο μαξάκι είναι αυτό, δεν λέω. Αλλά πιστεύω αυτό που θα πάρουμε είναι λίγο καλύτερο. Ωραία, φύγαμε. Ανυπομονώ πάρα πολύ για τις ελιές, παιδιά. Μόλις έρθει η εποχή τους. Ωραία. Πόσες ώρες έχει δουλέψει, από το 1,5 ώρα μόνο, τίποτα. Καινούριο, κούτα. Και εγώ δεν το πατάω κιόλας να πεις ότι συνέχεια πλακωμένα χιλιόμετρα. Τσεκάρετε λίγο το όχημα, αυτό το τεράστιο είναι. Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα το κάνουμε ένα repaint και repair. Θα τα πάρουμε πίσω τα χρώματα, λέω. Τα τέτοια, τα λεφτά. Και πάμε να το πουλήσουμε για 39.000. Το πουλάγα για 30 με τα repair και αυτά, ανέβηκε λίγο. Λοιπόν, ωραία. Πήγα 3,91 γιατί πουλήσαμε τώρα το όχημα. Καλά δεν είμαστε για τώρα 3,91, να πάρουμε για τα άλλα, πάμε πάνω από το 400. Τι το θέλω το όχημα, έχω πόσο τραχτέρια. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το Bruin. Τεράστιο, είναι 42 μέτρα αν δεν κάνω λάθος. Είναι 36 μέτρα, πιο μικρό από το δικό μας. Αλλά εντάξει, τώρα το πήρα έτσι για το εφέ. Όχι ότι δεν έχουμε καλύτερο μηχάνημα εμείς, για το εφεδάκι το πήραμε. Λοιπόν, εδώ πάμε. Εδώ, cars. Και έχουμε το τραχτεράκι. Και έχουμε το όχημα που θέλω. Είναι πετρελαιάκι, το Ford. Το DDC 22-1970 Ford F250. Μην το βλέπετε τώρα έτσι, παιδιά. Έτσι όπως θα γίνει, θα είναι τούμπανο. Το βλέπετε μικρό και μικροκαμωμένο εδώ πέρα, μην αρχώνεστε. Όλα στην ώρα τους. Έχω πίσω να βάλω, άμα θέλω, αυτό το stock. Έχω να βάλω το bulletproof, το hitch. Και έχω και αυτό να βάλω μέσα άμα θέλω να φορτώνω και κάτι ακόμα. Θα αφήσουμε το stock αρχικά, δεν χρειάζεται το μέσα. Άμα χρειαστεί να πάρω κάποιο trailer από Νταλίκας είναι αυτά μετατροπέας, θα το πάρουμε. Και έχουμε αυτά τα φώτα, να βάλουμε, θέλω τα καινούργια τα φωτάκια και με τα φώτα από πάνω, roof lights. Τώρα μιλάμε για από κάτω για plow mount και τέτοια, δεν θα βάλω. Two-tone and trims. Βάζουμε εδώ τα σιδερένια πραγματάκια που βλέπετε. Θα βάλω και τα δύο, και πάνω και κάτω. Έτσι για διαφορά. Λοιπόν, πίσω έχουμε να βάλουμε εργαλειοθήκη άμα θέλουμε. Ή μια ρόδα. Θα βάλω ή αυτό. Θα αφήσω το Magnum. Πιστεύω πιο ωραίο είναι αυτό. Bumpers, σιδεριά για μπροστά. Έχουμε αυτό το stock. Έχουμε εδώ τη LED bar. Έχουμε αυτή εδώ πέρα με τα φώτα τα KC Αμερικανιά. Έχουμε αυτή εδώ πέρα τη μεγάλη. Αυτό είναι να πηγαίνει για ξυλία και τέτοια, να μην σπάσει τη μάσκα. Βάλω αυτό, λέω. Πιστεύω ωραίο είναι γι' αυτό. Είμαστε σε 25.000. 39.000 το πουλήσουμε το άλλο. Καθρεφτάκια. Θα αφήσω τα stock, λέτε, και να βάλουμε και τέτοιο για να ανεβαίνουμε. Τα stock και πατάκι για να ανεβαίνουμε αυτό το πατάκι.
να βάλω αυτό το πατάκι. Θα βάλω αυτό το πατάκι να πατάω πιο άνετα. Λοιπόν, κινητήρα έχουμε αυτόν που είναι 310 άλογα και έχουμε και 615. Θα αφήσω 310 άλογα, πιστεύω είναι αρκετά για όχημα. Μια χαρά θα πάμε. Λάστιχα, έχουμε τα στάνταρ, έχουμε τα rancher, έχουμε τα off-road, εδώ μιλάμε τώρα σοβαρά. Έχουμε τα off-road συν ύψωμα, 35 τέτοιο. Τα μεγάλα λάστιχα και ο καχώμα. Έχουμε και αυτά. Έχουμε και αυτά. Και αυτά. Πιστεύω θα παίξω κάπου εδώ ανάμεσα. Ή σε αυτό, ή σε αυτό. Πιο πολύ κυμαίνομαι σε αυτό. Χρωματάκι, θα παίξουμε ένα κοκκινάκι, έχει το δικό του. Και αυτό είναι ωραίο, το flame της φωτιάς. Massive Ferguson κόκκινο. Θα βάλω αυτό, Zanda. Το trim θα βάλουμε χρώμιο. Το 2. Stripe το χρώμιο και αυτό, τη λωρίδα εδώ μιλάμε τώρα. Bumpers and grill, βάλω το μαύρο, εδώ μπροστά. Έτσι διαχρωμία. Zanda, την παίξουμε χρώμιο. Τι λέτε? Gun metal, αυτό. Πολύ τούμπανο και είμαστε 29.000. Κερδισμένοι για 10.000. Πιστεύω είμαστε κομπλέ. Έχουμε αυτό, έχουμε όμως και άμα θέλω να βάλω πούντο. Πίσω να βάλω κουκούλα, κάπου το έχει. Και εξατμισούλα, δεν έχουμε βάλει εξάτμιση πίσω. Έχουμε αυτό το τσουτσουνάκι εδώ που βλέπετε. Έχουμε γι' αυτό κόλλητο εδώ μέσα. Έχουμε αυτή τη μεγάλη. Εννοείται θα βάλουμε αυτή τη μεγάλη. Καθισματάκια μέσα δεν παίξαμε. Θα βάλουμε καθισματάκια. Θα βάλω. Θέλω να βάλω τα bucket. Αυτά και να βάλω και την κεραίουλα. Τέλεια. Έχω και πίσω το κλείσιμο. Θέλω κουκούλα. Θα το αφήσω έτσι. Θέλω να είναι αγροτικό. Οπότε το αγοράζουμε 32.000. Πέσαμε λίγο ακόμα γιατί βάλαμε καθισματάκια και τέτοια μέσα. Είμαστε κομπλέ. Είμαστε 359 δολάρια. 32.000 πληρώσαμε γι' αυτό. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το τούμπανο το αγροτικό μας. Ακούστε λίγο ήχο. Αυτά είναι. Και μαυρίλα. Όπου ακούστε μία ήχο. Πάμε να το βγάλουμε μία βολτίτσα. Αυτά είναι. 170 έχει τελική. Άμα άλλαζα κινητήρα και έβαζα τον άλλον για 610 άλογα, πήγαινε στα 220 τελική. Πιστεύω είναι αρκετή γιατί θα ήταν extreme. Μετά πήγαινε, είχε πάρα πολύ τέτοιο ταχύτητα. Τώρα είμαστε κομπλέ. Το άλλο είχαμε 120, με αυτό έχουμε 170 και πας και πιο χαλαρά. Ακούστε το λίγο όμως ήχο. Ωραίο. Και ωραίο χειρισμό έχει. Τα 600 άλογα πήγαινε πολύ βάρκα, δεν μ' άρεσε. Τώρα με αυτό πας αρκετά καλά. Λοιπόν, εδώ θα ξαναγυρίσω. Θα το δούμε και λίγο από μέσα. Τσεκάρετε, έχουμε και την πυρίτσα μας εδώ πέρα. Και ταχύτητες, βάζεις όπιστε. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη. Έχουμε το γκαντράνι το παλιό. Αυτό, έχουμε ηχιάκι, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Αποθηκευτικό χώρο, τσεκάρετε εδώ και πίσω βλέπεις. Τέλειο, πιστεύω δυνατό. Και έχουμε και τηλετουργικούς καθρέφτες. Και αυτό είναι στροφές, νόμιζα ήταν σταθμός έτσι που έλεγε 88-87. Αλλά είναι στροφές, 870 και ανεβαίνει. Γιατί αυτά δεν είχαν στροφόμετρο τότε και έχουν βάλει έξτρα από ό,τι βλέπετε. Και ωραίο τιμονάκι. Όπα, τώρα πήγα λάθος εδώ εγώ. Πήγα λάθος. Πιστεύω δεν μας άμα όμως, θα κατέβουμε από εδώ πάνω. Έλα, έλα. Δεν μας άει όμως, ωραίο. Ακούστε ήχο, αυτό τον μπάσο μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει. Το γουστάρω πολύ το αγροτικό αυτό. Καμία σχέση με το άλλο, ήταν πολύ απλό ρε παιδιά, εντάξει. Ούτε customize είχε το άλλο, είχε ένα απλό στυλ, εντάξει. Αλλά αυτό, άμα θέλεις να έχεις έτσι ένα αγροτικό και σ' αρέσουν λίγο τα αγροτικά και αυτά, τα αμερικάνικα, είναι τούμπανο. Το έχουμε ψηλώσει κιόλας, άρα είμαστε κυρίλα τώρα.
Τι να πούμε. Ράφα, πώς σου φαίνεται? Θέλω να μου πεις στα σχόλια, γιατί ο Ράφα θα το δει το βίντεο τώρα. Και αυτά τα τύπου που πετάνε εδώ στο καπνό και πίσω δεν το αρέσουν. Θέλω να μου πει αυτό πώς του φαίνεται. Σαν αυτοκίνητο πάντα. Σαν έτσι, άμα είναι καλό μοντάκι, για πες μου, Ράφα, πώς σου φαίνεται? Γιατί ξέρω τη γνώμη σου, δεν σου αρέσουν αυτά, δεν θα το παίρνεις. Δεν ξέρω αν είχα τη μικρή την εξάτμιση άμα πέταγε τόσο μαυρίλα πίσω. Δεν θέλω να το δοκιμάσω. Ούτε στο καράζ δεν χωράει. Στη θέση, εντάξει, χωράει. Πας τέρμα πίσω με το τέτοιο. Και το σβήνουμε τώρα εδώ πέρα. Ωραίο. Πολύ δυνατό. Μπράβο. Καλή αγορά. Λοιπόν, όπως είμαι εδώ, θέλω να πάμε τώρα εδώ να έχουμε μια δουλίτσα ακόμα, μην την ξεχνάμε. Πάμε παλέτες. Οπότε όμως είμαστε εδώ. Herbicide. Αυτό είναι δίτονες. Τώρα πόσο να πάρω? Πάρω παραπάνω, γιατί την άλλη φορά δεν μου βγήκε. Είχα ρίξει σε αυτό το χωραφάκι και μου περίσσεψε λίγο. Αλλά πιστεύω τώρα να πάρω δύο. Και πόσο έχω αυτή εδώ πέρα? Αυτή εδώ πόσο είναι? Να την πάω, και αυτή είναι 700-600 λίτρα. Άσε και αυτή εδώ. Να μπούμε μέσα στο εργαλείο. Άλλο εργαλείο από εδώ. Να το γεμίσουμε, να δούμε και πόσο γεμίζει. Μπορεί να μην γεμίζει παραπάνω. Γεμίζει από ό,τι βλέπω. 4 τόνους θα παίρνει, σίγουρα. Κάπου εκεί. Η μία, άμα την πάρω τώρα, θα μου περισσέψει. Το χωράφι είναι μακριά. Είναι λίγο μακριά, να σου πω την αλήθεια. Πάμε με αυτό, γιατί μπορεί να μου περισσέψει. Πάμε με αυτό. Ω, τούμπανο ρε φίλε, τούμπανο. Ωραίο. Να δούμε και μέσα. Ωραίο. Και ωραίο στροφόμετρο που βλέπετε, τα χιλιόμετρα δίπλα. Ηλεκτρονικό. Και ωραίο ήχο κι αυτό. Ωραίο. Και ψηλό, λες και είσαι, τι να πω τώρα, σε φορτηγό, και είναι και πιο ψηλό ακόμα. Λοιπόν, θα πάμε από εδώ, από το μήλο του Κεραριστίδη, και θα περάσουμε απέναντι. Από εκεί από τη γέφυρα. Πιστεύω από εκεί θα πάμε πιο γρήγορα λίγο. Τώρα πιάνω όλο τον δρόμο εδώ. Πιάνω λίγο όλο τον δρόμο, είναι γκουμούτσα, είναι η αλήθεια. Πιο δεξιά θα βρω στις κολόνες, άμα έχει κολόνες. Αλλά είναι λίγο γκουμούτσα, είναι η αλήθεια. Πάλι καλά, δεν έχετε και κανένας. Πάμε να περάσουμε εδώ τη γεφυρούλα γρήγορα όσο γίνεται. Μην έρθει κανένας. Στο δεξί μας χέρι είμαστε τώρα, όλο ευθεία. Και στο δεξί μας χέρι είναι το χωράφι. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτή τη μεριά. Πάλι καλά, πέρασε καλά από κάτω. Αυτό το χωραφάκι είναι εδώ το μπροστά που βλέπετε το σκούρο. Όχι αυτό, το επόμενο. Τώρα έχει και κολόνες, έχει και δέντρα, αλλά περνάει ο κοσμάκης. Εντάξει, είμαστε στην άκρη όσο να είναι, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το χωραφάκι, να κάνουμε λίγο το άνοιγμα. Ανοίγουν και οι ρόδες. Δηλαδή, άμα τις άνοιγα από πριν τις ρόδες, θα ήμουν πιο έξω ακόμα. Λοιπόν, είπα αυτό που είπα. Θα μας δυσκολέψει τελικά. Γιατί βλέπετε είναι πιο μικρό από ότι είναι το crop. Γαμώτο. Και δεν το βλέπεις τώρα, αυτό είναι το θέμα μου. Δεν πειράζει, θα το πάμε με τη σειρά εμείς και ό,τι πιάσουμε, παιδιά. Και άμα ξεφύγει κάτι, δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα. Θα ανοίξουμε και λίγο το χάρτη να βλέπουμε έτσι στο περίπου λίγο. Το Witch είμαστε στο 26. Βλέπετε το με πράσινο. Και θα το πάμε λίγο καλά εμείς. Και όσο να είναι, όσο πιάσουμε. Δεν είναι μεγάλο το τέτοιο και δεν βλέπεις καλά. Αν και αλλάζει λίγο το χρώμα του, να σας πω την αλήθεια. Πάμε έτσι εμείς στην άκρη, να το πιάνουμε όλο. Τσεκάρτε πως είναι, σαν, τι να σας πω, σαν ένα ρομποτάκι. Ανοιχτό έτσι, ανοίγει φάρδος. Πιάνουμε αρκετό, είναι η αλήθεια. Με το δικό μας, όπως είπαμε, θα πιάναμε περισσότερο, 42 μέτρα. Αλλά το δικό μας δεν βλέπεις που ρίχνεις, τώρα βλέπεις το περίπου που σταματάει. Εκεί στην άκρη, ξέρεις, δεν πάει παραπέρα. Ενώ στο δικό μας πετάει πέρα και δεν το βλέπεις. Είναι το μικρό και το απλώνει. Ενώ εδώ βλέπεις το κοντάρι, υπολογίζεις περίπου που ήσουν πριν, ξέρεις. Ωραία, από ό,τι βλέπω δεν θα μας χρειαζόταν εκεί το παραπάνω, γιατί τρώει, τρώει ρε γάμο, το τρώει. Τρώει λίγο, είναι η αλήθεια, τρώει. Και τώρα βλέπετε στο χάρτη, δεν πιάσαμε λίγο στην ακρούλα εδώ, είναι η αλήθεια.
αλλά βλέπετε ότι όταν το ρίχνεις πάει καφέ, ότι δηλαδή ξεράθηκαν. Κάπου εδώ παίζει να είμαστε. Βλέπω μια σκιά μικρή. Το είχαμε πάει και λίγο έτσι λοξά. Οπότε το πάω πάλι λίγο έτσι, με αυτή τη σκιά που πιστεύω ότι είναι αυτή, ότι βλέπω. Για να δω. Είναι λίγο πιο εκεί η σκιά, είναι αλήθεια. Κάπου εδώ, ναι. Είναι αυτή η σκιά που μπορώ να ξεχωρίσω λίγο εγώ, εσείς δεν ξέρω αν τη βλέπετε τώρα. Βλέπω και λίγο τις ροδιές μου περίπου που είναι. Τώρα το πάω καλά από ό,τι βλέπω, οπότε συνεχίζουμε την πορεία μας όπως πάμε και πιστεύω θα προχωρήσουμε αρκετά καλά. Ίσως έπρεπε να το πάω πέρα εδώ, την άλλη μεριά για να μην πηγαίνω έτσι λοξά. Ίσως το πάω από την άλλη μεριά τώρα, θα το γυρίσω από την άλλη. Γιατί εδώ πηγαίνει λοξά και θα πηγαίνω συνέχεια εγώ λοξά. Οπότε το σβήνω εδώ πέρα. Το πάω μια έτσι ευθεία. Μου άφησα λίγο εδώ στη γωνία, το βλέπω κι εγώ αυτό, το διακρίνω. Ότι έχω αφήσει. Τώρα από εδώ το πλάι θα το βλέπουμε λίγο καλύτερα που έχουμε ρίξει. Βλέπετε λίγο τη διαφορά. Είναι πιο ξερό. Ενώ στο πέρα δεν το βλέπαμε αυτό. Οπότε πάμε έτσι και θα βλέπουμε τη διαφορά πιστεύω. Γιατί είναι ο κόντρο ήλιος από εκεί. Οπότε βλέπουμε στο περίπου πώς πάμε. Τέλεια. Πόσο τρώει τώρα τώρα. Τι έχει φάει, το έχει φάει όλο και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Θα χρειαστεί να ξαναγυρίσω και να το φουλάρω. Θα ξοδέψουμε λίγα χρήματα εκεί, αλλά μας έδινε 22.000 ο άνθρωπος. Λέει, πάρε 22.000, σου φτάνουν και για το χωράφι για τη δουλειά σου. Δεν θα κάνεις πάνω από 2 ώρες, λέει. Δεν θα κάνεις πάνω από 2 ώρες, είναι μεγάλο το μηχάνημα. Σου έχω δώσει και μηχάνημα, λέει. Πάρε και να πάρεις και τα υλικά. Καλό θα ήταν έτσι να υπολόγιζε λίγο όταν κάνεις μπόρου τα μηχανήματα, να σου δίνει και στο περίπου πόσο θα χρειαστείς από το φάρμακο, από τα seeds, να σα δίνει. Να μην κάθεις να ψάχνεις. Να πεις εδώ θα χρειαστώ τόσο. Οπότε να στα έχει έτοιμα. Πάλι βρήκα ρε. Τώρα από αυτή τη μεριά δεν το βλέπω και τόσο. Αλλά ξέρω στο περίπου ότι είμαι κάπου εδώ. Γιατί βλέπω λίγο τη διαφορά. Είναι ο ήλιος από εδώ όπως είπαμε. Ωραία. Εδώ φαίνεται λίγο. Αλλά το πάμε μια ευθεία εμείς και πιστεύω ότι θα είμαστε κομπλέ. Και είμαστε κομπλέ. Οπότε πάμε να δούμε και ένα μικρό timelapse σε αυτό το σημείο. Το χωραφάκι να το τελειώσουμε και έχουμε κάποιες δουλίτσες ακόμα να κάνουμε εκεί στη φάρμα. Όπως είπαμε, να πουλήσουμε κάποια αυγά και ό,τι άλλο προκύψει. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, να τελειώσουμε και λίγο τη γωνία εδώ πέρα, μιλάει ο άλλος. Τελειώσαμε και αυτό το contract. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή έχουμε 2.290 λίτρα. Μας περίσσεψαν 290 λίτρα, δηλαδή από τη μία παλέτα που πήγαμε και πήραμε.
Δηλαδή, άμα δεν έπαιρνα καθόλου τη δεύτερη, την τρίτη μάλλον, γιατί πήραμε μία στην αρχή και είχαμε και λίγο στην άκρη εμείς 600 λίτρα και δεν μου έφτασε. Έκανα το 54% του χωραφιού. Έπρεπε να το σκεφτώ, ρε γάμο. Τώρα μου περίσσεψε 2.000 λίτρα. Δηλαδή, αυτό το ένα το δίλητρο που πήραμε τώρα τους 2 τόνους μας περίσσεψε. Χρεωθήκαμε δηλαδή παραπάνω 2.500, οπότε είμαστε μείον 2.500 ακόμα. Δηλαδή, χρεωθήκαμε υλικά τώρα 5 που είχαμε στην αρχή, 2.500 και 2.500 κάνανε, 7.500. Οπότε, 7.500 αφαιρούμε από τα 22, θα μας αφαιρεθεί κανονικά. Αλλά έχουμε απόθεμα το τέτοιο. Τώρα, όπως είμαι εδώ, πού είσαι, ρε φιλαράκι, αφού κοίταξα δίπλα, δεν ερχόσουν. Μήπως υπάρχει κανένα άλλο spraying. Τώρα που έχω το μηχάνημα, να πάω να το χτυπήσω. Να το αδειάσω, να πάρουμε και από εκεί κανένα χρήμα. Έχουμε το 29. 29 ποιο είναι? Το διπλανό εδώ ακριβώς. Πάω να το πατήσω αυτό. Και αν μου περισσέψει να κάνουμε και κανένα άλλο. Accept contract, πάμε. Πάω να κάνω το 29. Με το ίδιο το μηχάνημα μπορώ να κάνω και άλλο χωράφι. Οπότε τώρα που το σκέφτηκα, να κάνουμε απόσβεση τα χρήματα που μας περισσέψαν και την τέτοια. Είναι αυτό το χωραφάκι μικρό, μπαμ μπαμ, το πλακώσω μία γρήγορη και θα μου περισσέψει κι άλλο, θα πάω να κάνω κι άλλο ένα μετά. Θα το δείτε τώρα. Τέλεια. Ανοίγουμε εδώ το τέτοιο. Τι έχει εδώ το παλικάρι? Έχει σόγια. Καλό χωραφάκι για σόγια, δεν είναι και τεράστιο, αλλά είναι ένα συμπαθητικό χωραφάκι. Ωραία, πάμε εδώ πέρα. Και το ξεκινάμε κι αυτό. Δεν θα φαίνεται πάλι που ρίχνουμε, αλλά θα το πλακώσουμε λίγο με το χάρτη περισσότερο. Εκεί είναι σχετικά μικρό, οπότε άμα πας δίπλα-δίπλα το μαζεύεις. Και τώρα είναι όλο αυτό, θα με πάρει με το τέτοιο όλο ή να το χαμηλώσω? Όχι, ακριβώς θα με πάρει, οπότε πάμε να το ρίξουμε μια. Έτσι, δεν χαμηλώνω τα μπέκ, να τα κλείσω τα κρυανά δηλαδή. Με παίρνει. 78% μέχρι τη μέση πιστεύω θα μας βγάλει 100% ή θα μας το φάει όλο. Γιατί το έριξα όλο αυτό τώρα? Κάτσε να δω γιατί. 92% και έχω κάνει καλή δουλίτσα εγώ εδώ πέρα. Του το έκανα όλο αυτού. Και δεν μου έχει βγάλει complete ακόμα. Finished. Του ρίξα herbicide σε όλο αυτού. Μου περίσσεψε αυτό λίγο εδώ πέρα. Τον άτιμο. Αυτός κοίτα πως το άφησα και αυτό πως το άφησα. Έχουμε και το 34 που θέλει. Μήπως το έχουμε contract 34. Έχουμε το 35, 36, 37. 35, 36, το μεγάλο, 37. Το 35 είναι σχετικά μικρό. Πόσο μου έχει μείνει? 1300. Καλά, μου φτάνουν πιστεύω. Οπότε πάμε να πάρουμε αυτά ή μπορώ να το κάνω πάλι. Accept contract. Α, έχω 3 ήδη. Οπότε πάμε να πάρουμε τα completed. 9,5. Ένα να πάρουμε, το άλλο δεν το παίρνω γιατί έχουμε το μηχάνημα εκεί. Οπότε πάω και το 35. Θα το μαζέψουμε. Το 35 είναι... Το 35 είναι εδώ, στο ίδιο μέρος. Οπότε περνάμε από εδώ. Κατεβαίνουμε κάτω ή περνάμε μέσα από εκεί και απέναντι τη λιμνούλα είναι. Και είναι και κοντά στο σπίτι μας μετά. Από εδώ το δρομάκι που βλέπετε. Σε αυτό είχαμε κάνει κάτι στο προηγούμενο επεισόδιο, θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι το κτίριο εδώ πέρα. Μάλλον είχαμε ρίξει πάλι herbicide σε αυτό ή fertilizer είχαμε ρίξει. Αυτό είναι έτοιμο το 32. Τι έχει, wheat, έχει. Πάρλι. Είναι έτοιμο. Μπας και έχει βγάλει κανένα τέτοιο. Baling, fertilize, plow spray. Όχι, δεν έχει. Ωραία. Εδώ πάμε το δρόμο και είναι το χωράφι εδώ μέσα. Θα μου φτάσει άνετα, είναι μικρό χωραφάκι. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι. Πώς το πιάσω? Πιάσω έτσι πέρα. Τι έχει αυτός? Κόρν. Είναι μικρό ακόμα το κόρν. Οπότε κάπως φαίνεται σε αυτό. Άμα το έχεις κοντά, ψιλοφαίνεται. Πάμε, ξεκινάμε και σε αυτό. Ναι, σε αυτό φαίνεται καλά. Φαίνεται ότι ξεραίνεται. Ωραία. Πάμε και αυτό. Βγάλαμε, είδατε πόσα χρήματα έξτρα. Με αυτό που είχαμε πάρει. Οπότε καβάντζα, είχαμε και το μεγάλο μηχανηματάκι εδώ. Μας έκατσε κουτί. Και αν μου περισσέψει λίγο τώρα δεν πάω γιατί δεν θα μου φτάσει σε μεγαλύτερο. Για το 36 ή το 37 μετά είναι μικρό πάλι.
Θα δούμε πόσο μας έχει περισσέψει, πόσο θα φάμε εδώ. Άκρη, 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 δεν πιάνει. Πρέπει να το πάμε λίγο πιο πέρα εμείς. Ας πέφτει το φάρμακο, δεν το καίει. Κοίτα υπέροχη θέα που δουλεύουμε ρε φίλε. Είναι όλα τα χωράφια ξεχωριστά. Το κάθε μέρος. Εδώ έχει το ποτάμι. Α, και εκεί πάνω έχει τη θέα. Είναι ωραίο όλος ο χάρτης. Completed. Όπως είπα, μας περίσσεψαν 600 λίτρα. Λοιπόν, τώρα όπως είμαι εδώ κοντά στο σπίτι, θα πάω να διάσω την παλέτα κάπου εδώ στην ακρούλα, για να την έχουμε για άλλη φορά. Δεν πάω στο μαγαζί, να την αδειάσω εδώ. Να την έχω. Δεν μπορώ να το κάνω εδώ, μου λέει. Μήπως επειδή είναι δικό μου το μηχάνημα. Δεν είναι δικό μου το μηχάνημα. Όχι, αφού και την άλλη φορά είμαι χωρίς δικό μου μηχάνημα τώρα. Πάμε στο μαγαζί. Μήπως με αφήνει στο μαγαζί μόνο. Φτάσαμε ήδη. Και αυτό το χωραφάκι έχει γίνει από ό,τι βλέπω. Ίσως μας βγάλει κανένα harvest σε επόμενο μήνα. Θα το δούμε. Δεν έχω access σε αυτό το land. Ε, τι έχω τότε. Α, unload ρε. Και εγώ πάταγα control. Αϊ. Γαμώτο. Και θα το άφηνα και στο σπίτι, αλλά δεν πειράζει. Αφού ήρθα μέχρι εδώ. Χρειαζόταν να έρθω μέχρι εδώ κιόλας. Κατέβηκα από τη σκάλα, ε. Ωραίο. Θα το αφήσουμε στην ακρούλα πάλι για άλλη μια φορά. Τώρα πάλι τα ίδια λίτρα μας περίσσεψαν. Τα αφήνουμε εδώ. Και να πάρουμε και το αγροτικό μας. Oh. Αυτά είναι. Είχε herbicide και ένα μεγάλο χωράφι. Τώρα όμως εμείς πάμε να πάρουμε τα χρήματα. Collect. Collect. Και collect. Και είμαστε 389.000. Σήμερα βγάλαμε. Δεν έχουμε πουλήσει αυγά ακόμα, μην το ξεχνάμε. 34.000. Είχαμε 7.200 έξοδα για fertilizer που βλέπετε εδώ πέρα. Και κάτι άλλα έξοδα. Είχαμε 2.300 για vehicle running cost. Εντάξει, αυτά. Και 32.000 που πουλήσαμε, που αγοράσαμε μάλλον το καινούργιο όχημα. Αυτά είναι. Πάμε μέχρι το σπίτι. Που μέσα είναι πιο ωραίο και πιο ξεκούραστο. Πάμε το σπίτι, παίρνουμε το τέτοιο. Έχουμε belts πίσω, δεν το έχω δει. Έχω belts. Έχω παντού belts. Θα φορτώσουμε μέσα και λέτε και πάμε να πουλήσουμε έτσι, να μην κάθουμε να παίρνουν και τρέιλερ μαζί. Λίγα, πόσα είναι. Αλλά είναι παλέτες, δεν είναι τέτοιο. Θα το πάρω μαζί το τρέιλερ, δεν πειράζει. Πάμε, πάμε, να τα φέρουμε. Ωραία. Και στο επόμενο επεισόδιο να θυμηθούμε στην αρχή να ταΐσουμε τις σκότες. Δεν θα το κάνω σήμερα. Θα κλείσουμε το επεισόδιο όταν πάμε να πουλήσουμε τα αυγά. Οπότε να το θυμηθούμε, να έχουν το νου μας. Έχουν για σήμερα και για αύριο έχουν. Πάμε να φορτώσουμε όλα τα βουλάκια όσα έχουν. Λοιπόν, να αλλάξουμε την παλέτα από liquid σε euro και να τις φορτώσουμε. Ωραία. Όπως βλέπετε έχουμε αρκετές. Έχουμε 7.200 για αυγά. Πολύ δυνατά, μπορώ να πω. Κλείνουμε εδώ και να δούμε λίγο πού παίζει η καλύτερη τιμή. Γιατί πριν έπαιζε στο bakery, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι αλλού η καλύτερη. 3.700 στο bakery, ανεβαίνει και στο άλλο, αλλά 3.700 στο bakery. Το bakery είναι πέρα, οπότε παίρνουμε τον δρόμο όπως πάμε. Να δοκιμάσουμε και λίγο το εργαλείο, τραβάει. Έχει πρόβλημα με τους 7 τόνους που τραβάει πίσω. Δεν πιστεύω. Ήδη πάει 70-80 χιλιόμετρα άνετα. Ου, ξεκούραστο. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να πουλήσω εδώ. Το μπέκερ είναι δικό μου. Ξέχασα. Το μπέκερ είναι το δικό μου. Πάμε στο άλλο τώρα. Ήρθα μέχρι εδώ, τζάμπα δηλαδή. Το άλλο που είναι. Είναι πάνω, οπότε δεν ήρθαμε τόσο τζάμπα. Πάλι καλά δεν πήγα εκεί, γιατί μετά δεν θα μπορούσα να τα πουλήσω. Θα μέναν μέσα στο storage. Πάλι καλά το θυμήθηκα. Ευτυχώς αμένα μάφραγγι σήμερα. Κόρνα! Από φορτηγό. Κοιτάξτε λίγο physics που έχει όμως. Κουνάει και το καλωδιάκι στο ραδιόφωνο, το βλέπετε. Τσεκάρετε το. Δεξιά, αριστερά. Αναλόγως που πας. Ωραίο. Φτάσαμε εδώ πέρα που θέλουμε να πουλήσουμε. Φτάσαμε. Είναι αυτό εδώ πέρα το μέρος. Έχω ξανάρθει. Δεν έχω ξανάρθει σε αυτό. Όχι, έχω ξανάρθει εδώ. Έχω φέρει και άλλα πράγματα. Πάλι εδώ θα κλείσουμε για ακόμα μία φορά. Για ακόμα μία φορά πάλι εδώ θα κλείσουμε. Δεν πειράζει. Ωραίο μέρος εδώ πέρα. Δεν πουλάω εδώ. Πουλάμε εδώ που είχαμε ξαναφέρει. Είχαμε ξαναφέρει πάλι αυγά. Δεν θυμάμαι. Έχω πουλήσει ξανά αυγά. Δεν πρέπει να ξαναπουλήσω αυγά. Τώρα πουλάμε τα αυγουλάκια εδώ.
Έχει σηκωθεί λίγο σούζο το τέτοιο, βλέπετε. Τα παίρνω όλα. Παίρνει όλα. Τα πήρε όλα. 26.000. Καλά χρήματα του κότε, έτσι. Καθόλου άσχημα. Τώρα σε αυτό το σημείο, όπως βλέπετε, είμαστε 315.000. Είπα θα φτάσουμε 400, αλλά φτάσαμε 415.000, παρακαλώ. Κάναμε λίγα contracts ακόμα. Είδατε πόσα contracts κάναμε σήμερα. Κάναμε δουλίτσα αρκετή. Πήραμε και το καινούριο μας το αγροτικό, το Ford F250, αν δεν κάνω λάθος. Τούμπανο. Πολύ τούμπανο. Τώρα να δω και τα φώτα. Έχουμε ring lights. Έχουμε ring lights. Έχουμε και μέσα. Έχει ανάβει και το τέτοιο τη προβολή. Πολύ δυνατό. Ανάβει και από πάνω. Εδώ είναι η δεύτερη. Η τρίτη. Πρώτη. Η δεύτερη. Απλώνει λίγο. Και η τρίτη έχει και τα προβολάκια. Ω, γεμίζει όλο φως μέσα αυτό. Α, δυνατό. Θα το δούμε και το βράδυ πώς είναι αυτό. Πώς δείχνει. Αλλά ναι, σήμερα πήραμε και αυτό το τούμπανο. Το φορτηγό. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου πώς σου φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Είχαμε αρκετή δουλειά και αρκετά πραγματάκια νέα και ωραία πραγματάκια. Ελπίζω να σας άρεσε. Ωραία τοπία είδαμε. Είδαμε ωραία. Και είδαμε και αρκετά χρήματα που μπήκαν ξανά μέσα στο ταμείο μας. Προσθέτουμε συνεχώς χρήματα και πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει καλή διαχείριση και πουλάμε σε καλές τιμές προϊόντα. Οπότε αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.